Η ελληνική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε μέχρι τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Dassault στην αεροπορική βάση στο Istres της Νότιας Γαλλίας παραλαμβάνει το πρώτο ελληνικό Rafale, τη ρηπή ανέμου στην ελληνική του μετάφραση. Το γαλλικό μαχητικό από τα ικανότερα αεροσκάφη πολλαπλού ρόλου στον κόσμο που αλλάζει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και επιτέλους φορά τα χρώματα της πολεμικής μας αεροπορίας. Souligne le caractère stratégique des relations gréco-françaises et le soutien indéfectible de la France accordé à notre pays. Η συνεργασία της Ελλάδας με τη γαλλική Ντασό έχει ισχυρά θεμέλια και ιστορία. Η πολεμική αεροπορία ήταν η πρώτη που παρέλαβε τα μοιρά Ζεφέρνα τη δεκαετία του 70, ενώ για 50 χρόνια η Ντασό προμήθευε και είχε την ευθύνη καλής λειτουργίας ανταλλακτικών και αναβάθμισης των μοιράς 2000. Τώρα έφτασε η σειρά το Rafale για την ελληνογαλλική συμμαχία. The mere expression of our efforts to continue reinforcing our deterrence capabilities with the objective to secure our airspace in a most convincing manner. Συνολικά η Ελλάδα θα προμηθευτεί 18 αεροσκάφη, εκ των οποίων 12 μεταχειρισμένα και 6 καινούρια. Τα πρώτα 6 μαχητικά τέταρτης γενιάς Rafale θα είναι μεταχειρισμένα και θα παραδοθούν στη χώρα εντός του 2021. Το πρώτο από τα συνολικά 18 ελληνικά Rafale. Ένα αεροσκάφος υπεροχής, νέας γενιάς, που πολλαπλασιάζει την αποτρεπτική ισχύ της πολεμικής αεροπορίας μας και ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας μας. Τα ελληνικά φτερά δυναμώνουν. Στην συμφωνία συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται και τα οπλικά συστήματα, όπως τα τηλεκατευθυνόμενα βλήματα Meteor που έχουν εμβέλεια 100 χιλιόμετρων, στερώντας οποιαδήποτε πιθανότητα διαφυγής στο στόχο. Αν αλλάξει τους σχετισμούς ισχύως, θεωρώ ότι ήδη τους έχει αλλάξει. Αλλιώς δεν θα έσπευδαν οι γείτονες να αναζητήσουν τρόπους αποκωδικοποίησης του Rafale. Η ουσία όμως είναι ότι η Ελλάδα πλέον από σήμερα έχει επισήμως στάξει της. Η ελληνική μοίρα Rafale θα εγκατασταθεί σε 114 πτέρυγα μάχη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.